Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε να διεξαχθεί στην Αθήνα, κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα εφετών Δωδεκανήσου, ο οποίος ζήτησε τη μεταφορά της υπόθεσης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και διασάλευσης της δημόσιας τάξης, αν η δίκη διεξαγόταν στη Ρόδο όπου και διαπράχθηκε το έγκλημα. Η δίκη έχει αριθμό 1 στο πινακείο και έχουν κληθεί να καταθέσουν περίπου 10 μάρτυρες. Εκτιμάται πως θα απαιτηθεί άλλη μία ή και περισσότερες δικάσιμη, πριν το δικαστήριο να εκδώσει την απόφαση του. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα τόσο κατά τη μεταφορά των δύο νεαρών κρατουμένων, όσο και εντός και εκτός της αίθουσας για τον φόβο επεισοδίων. Σήμερα, η οικογένεια της φοιτήτριας θα έρθει, για πρώτη φορά, αντιμέτωπη με τους δύο κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία και βιασμό, 20 και 21 χρονών, για τους οποίους ο πατέρας του θύματος ζητά να μην τύχουν καμίας επιοικίας, δηλώνοντας πως αυτό που περιμένει από όλη τη διαδικασία είναι να σταθεί η δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων ώστε να μην ζήσει άλλη οικογένεια αυτό που ζει η δική του. Ερωτηθείς για την πρώτη συνάντηση του με τους δράστες της άγριας δολοφονίας της Ελένης, ο Γιάννης Τοπαλούδης, τόνισε ότι είναι ανώφελο που θα συναντήσουμε τους δολοφόνους της κόρης μας, γιατί τους δίνουμε αξία. Το μόνο βλέμμα που αξίζουν είναι να τα κοιτάξουμε ως παράδειγμα προς αποφυγήν, τόνισε και ζήτησε εκ νέου την καταδίκη τους, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα αυστηροποίησης του για τέτοιου είδους εγκλήματα. Ο δικηγόρος της οικογένειας και θείος του θύματος, F. Γιούγκης, σημείωσε ότι έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης και αρκέστηκε να τονίσει ότι «οι γονείς της έχουν καταστραφεί, τους ρήμαξαν τη ζωή αυτά τα δύο υποκείμενα».